Αφιερωμένη στο παιδικό βιβλίο, η χθεσινή εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου «Η Αργό στην Καρδάμενα», η οποία ξεκίνησε από νωρίς το πρωί και ολοκληρώθηκε περίπου στις 8 το βράδυ. Όσοι πέρασαν από τις εγκαταστάσεις και το Λογογραφικό Μουσείο του Συλλόγου είχαν την ευκαιρία να δουν μια πλούσια έκθεση βιβλίου και όχι μόνο παιδικού και να παρακολουθήσουν την ενδιαφέρουσα ομιλία του κ. Διακομανόλη. Ο νέος πρόεδρος του Συλλόγου Αργό, κ. Χατζηγιακουμής, σε δηλώσεις του αναφέρεται στο ενδιαφέρον των παιδιών για την ανάγνωση στην εποχή μας, αλλά και στην προσπάθεια που γίνεται να κινητοποιηθούν οι νέοι άνθρωποι στις δράσεις του Συλλόγου, ώστε να διασωθεί αλλά και να διαδοθεί η πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας. Κύριε Χατζηγιακουμή, σήμερα ο Πολιτιστικός Σύλλογος της Καρδάμενας, η Αργό, διοργάνωσε μια εκδήλωση αφιερωμένη στο βιβλίο. Ξεκινήσατε από νωρίς το πρωί. Πείτε μας αν μέχρι αυτή την ώρα, στις 5 που είναι προγραμματισμένη η ομιλία, πήγε καλά. Ήρθαν παιδιά να δουν βιβλία, ήρθαν άνθρωποι να σας επισκεφθούν. Πέρασαν κάποια παιδιά, κάποια βιβλία πουλήθηκαν, έχουμε ακόμα αρκετά και ευελπιστούμε ότι στη συνέχεια, μέχρι τις 8 το βράδυ που είμαστε ανοιχτοί σήμερα και αύριο το πρωί 10 με 2 που θα ανοίξει πάλι, θα έρθουν και άλλοι, θα πάρουν και άλλα βιβλία και ευελπιστούμε να πάει καλά. Είναι αφιερωμένο στο παιδικό βιβλίο, θα πρέπει να σημειώσουμε η εκδήλωση συγκεκριμένη. Είναι αφιερωμένο στο παιδικό βιβλίο. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Παιδικού Βιβλίου, 2 Απριλίου. Ωστόσο, έχουμε βιβλία και για μεγάλους. Απλά δίνουμε έμφαση στο παιδικό βιβλίο. Τα περισσότερα δηλαδή είναι παιδικά. Mm-hmm. Αλλά και για τους μεγάλους υπάρχουν. Mm-hmm. Τώρα, πιστεύω ότι διαβάζουν τα παιδιά όπως τα προηγούμενα χρόνια, καθώς έχουν τόσα ερεθίσματα μέσω ίντερνετ, μέσω τηλεόρασης. Εξακολουθεί το παιδικό βιβλίο να συγκινεί ένα παιδί. Πιθανόν, άμα είναι ψηφιακό στο διαδίκτυο, να το συγκινήσει. Γιατί πολύ φοβάμαι ότι το διαδίκτυο σήμερα πιο πολύ απομακρύνει τα παιδιά από τα βιβλία παρά τα σπρώχνει προς αυτά. Σωστά. Ωστόσο, το βιβλίο εξακολουθεί να έχει τη δική του γοητεία. Έτσι δεν είναι? Σίγουρα. Κάποια πράγματα έχουν πάντα μια κάποια γοητεία. Τώρα, αν σε άλλες εποχές ήταν περισσότεροι, τώρα λιγότεροι, αυτό δυστυχώς ή ευτυχώς είναι κάτι που γίνεται. Αναλάβατε τα ηνία του Πολιτιστικού Συλλόγου της Καρδάμενας, κύριε Χατζηγιακουμή. Είστε ένας νέος άνθρωπος. Διακρίνετε ότι υπάρχει ακόμα ενδιαφέρον σε μικρές κοινωνίες όπως είναι αυτή της Καρδάμενας για την διάσωση και διάδοση του πολιτισμού, πέρα από το βιβλίο που είναι σήμερα το θέμα μας? Βλέπω να υπάρχει ελάχιστο ουσιαστικά ενδιαφέρον. Και χαίρομαι που το τωρινό Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου έχω την τύχη να προεδρεύω, αποτελείται κυρίως από νέα άτομα. Αυτό είναι έτσι μια νότα αισιοδοξίας. Ακριβώς. Άρα οργανώνετε και ανάλογα τις εκδηλώσεις και τις δράσεις σας, προκειμένου να προσελκύσετε και άλλους νέους ανθρώπους στο Σύλλογο, έτσι δεν είναι? Μέχρι στιγμής έχουμε κάποιες εκδηλώσεις προγραμματισμένες, κάποιες ήταν καθιερωμένες από τα προηγούμενα χρόνια, κάποιες φάνηκαν κάπως καινούργιες. Ας πούμε, κάναμε τον Ιανουάριο τους Μαρμαρίτες, το καλοκαίρι έχουμε τη Ρεμπέτικη Βραδιά, τα Χριστούγεννα τον Δεκέμβριο θα έχουμε πάλι παζάρι, δεν είναι βέβαια δικό μας, είναι διασυλλογικό και συμμετέχουμε, συμμετείχαμε και στο καρναβάλι. Αυτές ήταν καθιερωμένες δράσεις. Ενώ φέτος κάναμε και μια καινούργια δράση, η εκδήλωση για τις 7 του Μάρτη την Σωμάτιση Δωδεκανήσου. Η ιδέα μάλιστα ήταν και δική μου και το Συμβούλιο την δέχτηκε. Και οπότε ιδέες χρειάζονται και ναι, όρεξη για να διατηρήσουμε τις ζωντάνια στους συλλόγους που συμβάλλουν στη συνοχή μιας κοινωνίας. Φυσικά και χρειάζονται ιδέες και δράση και φυσικά να ενεργούμε και οι ίδιοι. Ευχηθώ να πάνε όλα καλά και περιμένουμε την επόμενη εκδήλωση. Ευχαριστώ, κύριε Χατζηγιακουμή. Παρακαλώ.